Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι, η Πράσινη Ώρα. Καθιερωμένη πλέον εκπομπή της Πράσινης, 4 με 5, με τον Τάσο Νικολογιάννη. Και τον Δημήτρη Κοντό. Δημήτρη. Είμαστε όπως και χθες παρέα σας. Γιατί κάποιοι άλλοι κάνουν διακόπες, έτσι, εμείς εδώ πιστεύουμε. Εξακολουθούν να κάνουν διακόπες. Να πω την αλήθεια, από αύριο θα κάνει και κάποιες άλλες διακόπες. Άσε ρε φίλε, εντάξει, μην τα λες. Για να είμαστε λίγο έτσι, να πάρουμε μια ανάσα μικρή. Έχουμε θεματάκια και ποδοσφαιρικά, νομίζω, από το πρώτο δείγμα με τεμποδίων, Τάσο, καθώς δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη. Εντάξει. Πρώτη φορά σε φιλικό του Παναθηναϊκού. Ήμασταν χθες με τον Άγγελο Σουλαβουνάκη, ο οποίος Άγγελος κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ, να το πούμε στον κόσμο, και θα γνώσουν και άλλα παιδιά που δουλεύουν στην Πράσινη καθημερινά για να ενημερώνουν τον κόσμο. Και πρέπει και αυτά τα παιδιά να βγουν στην κάμερα για να μάθει ο κόσμος. Τέλος πάντων, ο Άγγελος, ο οποίος είναι από τους πιο καλούς ρεπόρτερ και στο θέμα του αρχείου, αλλά και στο θέμα του αριστεχνή και όλα αυτά, χθες προσπαθούσαμε να θυμηθούμε από πότε είχε να συμβεί σοβαρό φιλικό εκτός του Τέλους Πανανικού να μην μεταδοθεί και δεν βρίσκαμε. Είχαμε πάει στην δεκαετία του 90 και ήταν κάποια φιλικά που δεν θυμόταν καλά αν θα είχε δείξει ή όχι η τηλεόραση. Νομίζω όλα τα δείχνει. Ακόμα και τα 45 λεπτά που λέγαμε χθες στο Τρεντίνο Καπ, ποιο άλλο ήταν, ένα που ναι. Παίζανε 45 λεπτά ναι. Με τη μία, 45 με την άλλη. Κοίτα, εγώ θέλω να είμαι σωστός. Από τη μία έχει για μένα το πρώτο και κύριο το γεγονός ότι δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη ο Παναθηναϊκός χθες είναι η απαξίωση της ομάδας. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ο Παναθηναϊκός που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το μοναδικό μέσο που έχει στείλει εκεί έχει κάνει λάθος. Να μας σωστεί. Το Σπορτέμ που έχει στείλει εκεί άνθρωπο πολύ καλά έκανε και τη δουλειά τους κάνουν. Αλλά θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι δεν έχει προκαλέσει ούτε καν το ενδιαφέρον το να έρθει ένα ραδιόφωνο να κάνει μια μετάδοση ή τηλεόραση δείχνει το σε ποιο σημείο έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός. Απίστευτο. Όχι. Είναι κρίμα για τον Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι. Είναι κρίμα. Το να παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Αλκμάρ, να μην παίζει με μια ραστεχνική ομάδα και να μην το βλέπει στο μάτς και να και μην έχει μια ραδιοφωνική κάλυψη. Ταλαιπωρήθηκε και ο κόσμος. Ταλαιπωρηθήκαμε και εμείς. Γιατί υπήρχαν πολλά link. Θυμάσαι το μεσημέρι μας έστειλε ο κόσμος, τα οποία δεν το έδειξαν τελικά ή κάποια άλλα το έδειξαν και για να το δεις θα έπρεπε να πληρώσεις και να το δεις. Οπότε ο άλλος δεν το έκανε. Να πληρώσεις να δεις και πρώτο φιλικό Αλκμάρ Παναθηναϊκός. Είναι εντάξει. Δύσκολο. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως. Πήρω Α και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Η χρέωση είναι 0,31 λεπτά ανά SMS. Μέσω Facebook μας βλέπετε live όπως κάθε μέρα. Τα ερωτήματά σας για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο, για ό,τι άλλο θέλετε γύρω από τον Παναθηναϊκό. Να αρχίσουμε λοιπόν να τα βάζουμε όλα σε μια σειρά. Να πούμε ότι ο Παπαγιάννης έρχεται το βράδυ, νομίζω 11 παρά 20. Είναι σε ρυθμούς Παναθηναϊκού ο Παπαγιάννης. Πρέπει να σου πω κάτι από τον κόσμο που μιλάω. Υπάρχει μια παράκρουση ενθουσιασμού για τον Παπαγιάννη. Σε βαθμό που έχει ξεπεράσει, έτσι βλέπω εγώ, για τον Λάκφορντ. Δεν ξέρω γιατί τέτοιο πράγμα. Θα πρέπει ο κόσμος με τον Παπαγιάννη να έχει λίγο υπομονή. Ναι. Γιατί δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια τον τελευταίο καιρό. Απ' την άλλη, φέρνει στο νούμερο 13 τον draft, δες το ψυχρά. Βγάλε ότι είναι Έλληνας. Πριν από 2 χρόνια, το 2016, ήταν νούμερο 13 στα draft. Ναι. Ο Αντετοκούμπο ήταν 15, να φανταστείς. Ο Γιάννης. Ναι. Είναι η υψηλότερη θέση που έχει πάρει ποτέ Έλληνας και μία από τις πολύ καλές των Ευρωπαίων. Άρα λοιπόν, το να έρχεται το νούμερο 13 των draft σε ηλικία 21 ετών, καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια προοπτική με τον Παπαγιάννη. Και ο Παπαγιάννης με τον Παναθηναϊκό. Έρχεται σήμερα, ο ίδιος δεν έχει κρύψει. Μάλιστα, χθες το απόγευμα έβαλε και ένα post δείχνοντας τη θύρα 13 και λέγοντας οικογένεια. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο αυτό ότι είναι Έλληνας πολύ. Δηλαδή, ο κόσμος τον έχει συνδέσει με τον Παναθηναϊκό, είναι παιδί του Παναθηναϊκού. Έτσι. Και έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι φεύγει από εκεί και επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Να πω κάτι για τις επιστροφές τώρα. Το είχα στο μυαλό μου. Το είδα, το έγραψε και τον Καζέτα. Ναι. Δεν έχω λόγο να μην πω την πηγή. Πάντα πρέπει να λέμε την πηγή. Εμείς δεν είμαστε σε αυτά τα θέματα τελείως ακομπλεξάριστοι δηλαδή. Ναι. Είδα το θέμα στον Καζέτα λοιπόν που έλεγε το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός εντός εισαγωγικών κατηγορήθηκε για επικοινωνιακά τρίκ σε κάποιες περιπτώσεις. Mm. Όταν πήγαινε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Μιλάνο για να φέρει το Φώτσι. Κάποιοι λέγανε επειδή δεν μπορεί να τον πάρει, το παρουσιάζεται, έκανε πρόταση, ό,τι. Έδινε λεφτά και στην Αρμάνη τότε. Ναι. Όταν πήγε
ήρθε ο Καλάθης ένα χρόνο πριν επιστρέψει στο Παναθηναϊκό, εδώ πάνω, κοντά από τα γραφεία από πάνω είναι. και έδωσε το λόγο του και ουσιαστικά τα χέρια με τον Παναθηναϊκό, ότι στην Ευρώπη γυρίζει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Λέγανε κάποιοι, όχι όλοι, μιλάμε για επικοινωνιακά, τρέξει σιγά, μην έρθει σιγά. Όταν ο Παπαγιάννης έφευγε, ο Παναθηναϊκός τον ευχαριστούσε και του ευχόταν καλή επιτυχία στο NBA και έλεγε ότι στην Ευρώπη γυρίζει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Πάλι κάποιοι λέγανε ότι έτσι δεν χτίζεις, έτσι. Δέστε τώρα την ιστορία. Και ο Φώτσης και ο Καλάθης και ο Παπαγιάννης ο Φώτσης ήτανε, ήρθανε στον Παναθηναϊκό και μείνανε. Άρα όλο αυτό το χτίσιμο που κάποιοι το θεωρήσαν επικοινωνιακό ήτανε συμφωνίες που τις βρήκε ο Παναθηναϊκός μπροστά του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί έχει ακούσει και ο Παναθηναϊκός πάρα πολλά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτό το κομμάτι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί νομίζω αυτό αφορά τους αθλητές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ένας αθλητής να πηγαίνει στο εξωτερικό σε μια μικρή ηλικία και να αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας Έλληνας αθλητής, καταλάβες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένας βασικός λόγος που υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και για τον Παπαγιάννη. Γενικά πρέπει να σου πω ότι δικαίως η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπουμε να υπάρχει μια απόλυτη ικανοποίηση στον κόσμο από τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Εσύ ξέρεις καλύτερα, αλλά εγώ βλέπω στα social media ένα ενθουσιασμό. Και μιλάνε όλοι ότι λείπει ένα κομμάτι στο ΠΑΣ, ένα τεσσάρι ακόμα. Αντί του Σίγκλετον, ρε παιδί μου, okay, αυτό λένε όλοι. Το οποίο έχει την άνεση το Παναθηναϊκός να το επιλέξει μέσα Αυγούστου. Δεν μπορεί να το κάνει. Και τέλος Αυγούστου μπορεί να το κάνει. Έχει την άνεσή του. Δεν καίγεται, όχι. Θα βρει την καλύτερη επιλογή. Την καλύτερη επιλογή θα τον πάρει. Δεν είναι να ψάξει 3-4 παίκτες πλέον. Έχει καλύψει το βασικό του κορμό και μείνει ένας παίκτης. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν έρθει παίκτες που τους ξέρει ο κόσμος, που ξέρει την αξία τους, που έχει ελληνοποιηθεί η ομάδα. Ναι. Έτσι έχει το ελληνικό στοιχείο. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό, πρόσεξε να είμαστε δίκαιοι, πετύχει, θα φανεί στο παρκέ. Ναι. Θα φανεί στα αποτελέσματα. Σίγουρα. Το σκεπτικό, σαν πλάνο, δεν μπορεί να πει κάποιο ότι δεν είναι σωστό. Αν πετύχει ή όχι όμως, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ακριβώς θα σου πω. Όταν κάνεις μία μάζεψη. Έτσι ακριβώς. Όταν κάνεις ένα μάζεμα αθλητών από τα 20 μέχρι τα 28 και έχεις 10 παίχτες σε αυτές τις ηλικίες, Έλληνες, 9 και ο Βουγιούκας 10. Ναι. Είναι ο μόνος μεγαλύτερος. Τουλάχιστον αυτό που έχεις στο κεφάλι σου ήσυχο είναι ότι ο κορμός σου για τα επόμενα 5-6 χρόνια είναι δεμένος. Κάνεις προσαφαιρέσεις. Για τον Σίγκλετον, κάναμε πολλή κουβέντα, τον αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός εχθές. Πήγε στα 2 εκατομμύρια δολάρια, φίλε, η τιμή του. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε με ένα, του έδωσε μετά 1,2. Δεν δέχτηκε το 1,3 που του δίνει η Χίμκι πέρσι. Λάθος κάτι με. Πρέπει να τα πάρει τα λεφτά και να πάρει άλλο παίχτη. Η άποψή μου είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ο Σίγκλετον ότι πήγε στην Μπαρτσελόνα αποδεικνύει, θα το πω τώρα σε όποιον αρέσει, ότι ο Σίγκλετον στην Ευρωλίγκα είναι καλύτερος παίχτης από τον Μάικ Τζέιμς. Πιο χρήσιμος. Μπορεί ο Μάικ Τζέιμς να είναι. Εννοείς ότι βρήκε πολύ καλύτερη ομάδα από τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς βρήκε πρόταση από την Αρμάνι που μπορεί να υπηρετήσει αυτό το μπάσκετ και από τη Μακάμπη. Ο Σίγκλετον πήγε στην Μπαρτσελόνα. Που είναι η οποία Μπαρτσελόνα πολύ πλέον μεγάλη ομάδα. Θα είναι στο Final Four. Εγώ το λέω από τώρα, η Μπαρτσελόνα του χρόνου θα στην είναι. Στην Μπασκόνια θα γίνει. Ναι, θα είναι στο Final Four. Γιατί κάνει κινήσει για Final Four. Και γενικά δείχνει ότι θα αντιδράσει. Και ακόμα και αν δεν αντιδράσει, είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Η Μπαρτσελόνα, επειδή ήταν πολύ καιρό εκτός, παρά τους προπαθήσεις που κάνει, κάποια στιγμή θα. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό που εξηγούσαμε και χθες και γίνομαι κουραστικός, αλλά το λέω, είναι ότι οι παίχτες που έρχονται με 1,2-1,3 στο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό φεύγουν μετά και παίρνουν 2 εκατομμύρια από άλλες ομάδες. Αυτά τα ποσά δεν μπορεί να τα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για παραπάνω από έναν παίχτες, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός φέτος με τον Καλάθι. Ο Ολυμπιακός δεν το έκανε καν. Φέτος έχει ένα συμβόλαιο κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο που είναι του Πρίντεζη. Και όλα τα άλλα είναι από κάτω από το εκατομμύριο. Μάλιστα. Αυτά ως εισαγωγή για τον μπάσκετ. Θα πούμε μετά και να πούμε ότι στην Πράσινη σήμερα υπάρχει μια μεγάλη συνέντευξη του Παπά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ ωραίες ατάκες. Να σου πω κάτι. Ο Παπάς, επειδή είναι ένα παιδί, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πολύ ιδιόρυθμος σαν χαρακτήρας. Έτσι το πιστεύω εγώ. Ιδιόρυθμος. Ιδιαίτερος. Ιδιαίτερος. Το ιδιόρυθμος μην το παίρνουμε αρνητικά. Όχι, όχι. Όταν μιλάει, επειδή τα λέει, αυτό που μου αρέσει είναι ότι ό,τι να το πει, στο μυαλό θα το πει. Να πω δύο ατάκες που δεν το νοιάζει να το παρεξηγηθεί ο άλλος. Να πω δύο ατάκες. Έχουν ενδιαφέρον στην συνέντευξη του πάντα. Τις άλλες, ας διαβάσει ο κόσμος και στην εφημερίδα, θα πω δύο ατάκες. Ναι. Η μία είναι για τη σχέση του με τους δημοσιογράφους που είπε ότι δεν μπορώ να πω κάτι γιατί μου βάλανε ρήτρα στο συμβόλαιο. Άρα υπάρχει ανακοχή, με είχα τελειώσει το συμβόλαιό μου. Και το δεύτερο είναι ότι το πιο επικοδομητικό πράγμα που έκανα στην Εθνική, λέει, είναι το ψιστήρι στον Παπαπέτρου. Πραγματικά ο τύπος είναι παλαβιάρης και ότι παίζω για το γεια σου παπά. Το είπε, εγώ το νιώθω, λέει. Εγώ γι' αυτό παίζω, αυτό γουστάρω, τέλος.
Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Παπάς. Ναι, δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, και... είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά είναι και ένα παιδί το οποίο όταν ξεκίνησε, θυμάσαι, λέγανε όλοι για το μεγάλο ταλέντο που είχε. Το οποίο για ένα διάστημα δεν φάνηκε διότι είχε κάποιες συγκρούσεις με προπονητές. Δεν έκανε λάθος. Ναι, βέβαια. Στην πορεία όμως πιστεύω εγώ ότι με το πέρασμα των χρόνων και τις εμπειρίες που απέκτησε, έκανε και αυτός, έβαλε και λίγο νερό στο κρασί του, κατάλαβε ότι πρέπει κάπως διαφορετικά να τα διαχειριστεί τα πράγματα και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει βρει ρόλο στον Παναθηναϊκό. Το πρόβλημα του Παπά, ξέρεις ποιο είναι? Ένα βασικό. Πρώτον, δεν είναι εργασιομανής. Εδώ θα είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν είναι ο τύπος που θα δουλέψει 10 ώρες τη μέρα. Ναι. Δεν είναι αυτό. Πιστεύω όμως ότι και αυτό το έχει βελτιώσει. Δεν συγκρίνεται το κορμί του όπως ήταν πριν 3 χρόνια. Είναι στεγνός τώρα. Ναι. Αλλά δεν είναι ο τύπος που θα λιώσει, γιατί ο Παπάς ήταν ένας παίκτης ταλέντου του 7,5-8 που θα μπορούσε να πάει στο 9,5. Για πλάκα, γιατί έχει ταλέντο που το είχαν ελάχιστοι Έλληνες παίκτες. Προλαβαίνει. Πρόσεξε. Αυτό είναι. Και το άλλο είναι ότι δεν είναι καθόλου διπλωμάτης. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες έχουν κακές στιγμές με τους προπονητές. Όλοι. Δεν υπάρχει. Από το Διαμαντίδη μέχρι το Σπανούλη. Αλλά ξέρουν να το διαχειρίζονται. Ο Παπάς πάει γροθιά στο μαχαίρι. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Και πολλές φορές έχει προσωπικό κόστος από αυτή την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας έτσι την ενότητα του μπάσκετ, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο και θα το επανέλθουμε μετά, υπάρχει ένα μήνυμα του Λάγκφορντ για τον κόσμο, ο οποίος έστειλε με ένα βίντεο το οποίο έλεγε: «Γεια σας φίλε του Παναθηναϊκού, είμαι ο Κιθ Λάγκφορντ και σας μιλάω από το Όστιν του Τέξας. Θα ήθελα να σας στείλω ένα γρήγορο μήνυμα, λέει. Για να σας εκφράσω πόσο ενθουσιασμένος νιώθω που θα είμαι μέλος του συλλόγου και θα βρίσκομαι στην Αθήνα για να αγωνιστώ ξανά στη EuroLeague. Παραδέχομαι το περσινό μου λάθος που δεν ήρθα στην ομάδα, αλλά θα αναπληρώσουμε τις χαμένες στιγμές. Περιμένω να σας δω όλους τη νέα χρονιά στο ΆΚΑ. Εύχομαι να έχουμε μια παραγωγική και γεμάτη υγεία σεζόν με πολλές νίκες. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε σε λίγο». Λοιπόν, να πω γι' αυτό. Τα εισιτήρια διαρκείας στο τελευταίο δεκαήμερο μετά από Λάγκφορντ και Παπαπέτρου έχουν αύξηση 200% σύμφωνα με το ticketing της ΚΑΕ. Οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 200%. Ο κόσμος τρέχει, σπέβδει για να σπάσει το ρεκόρ των 7.500 το περσινό. Και νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό για τον μπάσκετ, το οποίο μας το έλεγε και ο Παπαπέτρου εδώ που είχε έρθει, ότι δεν μπορώ να σκεφτώ τέτοια νούμερα σε διαρκείας όταν, για παράδειγμα, στην προηγούμενη ομάδα μου είχα 7.000 και 6.000 στον τέταρτο τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Είναι τεράστια η διαφορά στα μεγέθη. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αφού είπαμε ότι δεν έχει ξαναγίνει να μην δούμε φιλικό του Παναθηναϊκού εκτός έδρας, από τις πληροφορίες που συλλέξαμε και από τις δηλώσεις του Γιώργου Δόνη, στο αγωνιστικό κομμάτι αναφέρομαι, η ομάδα στάθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να περιμέναμε. Εγώ λέω τώρα πάντα με βάση τις δυνατότητες του συγκεκριμένου Παναθηναϊκού, όχι του μεγέθους του Παναθηναϊκού, για να μην παρεξηγηθώ τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να έρθει κανένα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι που φτάσαμε να χάνουμε 2-0 από την Άλκμαρ και να λέμε ότι πήγαμε καλά. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς τα φιλικά δεν παίζουν ρόλο το αποτέλεσμα και 0-2 να το μάτς δεν θα έπαιζε τόσο σπουδαίο ρόλο. Στα επίσημα παιχνίδια παίζει το αποτέλεσμα ρόλο. Στα φιλικά αυτό που βλέπεις είναι πώς δουλεύει κάτι που προσπαθεί να μάθει ο προπονητής στους παίκτες, ένα 3-4-2-1 που χθες στο αμυντικό κομμάτι πήγε σχετικά καλά, γιατί πέρα από τα δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα δεν απειλήθηκε άλλες φορές από την Αλκμαρ. Στο επιθετικό κομμάτι η ομάδα δεν πήγε καλά, αλλά εκεί ακόμα δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σοβαρές απαιτήσεις και ίδιο ότι δεν έχει συμπληρωθεί το ρόστερ, αφού λείπει ένα βασικό κομμάτι του βασικού φόρου που θα έρθει. Και διότι σιγά σιγά θα δουλέψουν και στο επιθετικό κομμάτι. Η ομάδα στάθηκε καλά. Τα παιδιά, τα νέα που μπήκαν στο δεύτερο μήχρονο, έτρεξαν πάρα πολύ και κάλυψαν χώρους. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ το οποίο βοηθάει τους παίκτες να αποκτήσουν εμπειρίες εν ώψη των αγώνων που έρχονται στο πρωτάθλημα. Στα μεταγραφικά να πούμε ότι ο Πούγκουρας είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, να μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και να έρθει στον Παναθηναϊκό και πιθανότατα θα πάει στην Ολλανδία. Για το θέμα του Καμπετσί υπάρχουν επαφές του Νταμπίζα, δεν υπάρχει εξέλιξη ακόμα. Επίσης ήταν χθες στην Ολλανδία ο Πίτ Πιεμποξάντ, ο γιος του Πάιρος, που είχε συζήτηση με τον Νίκο Νταμπίζα για το θέμα του ξένου φορ. Πληροφορίες λένε ότι συζήτησαν ότι θα πρέπει το μπάτζετ να αυξηθεί για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι στη λίστα του Νταμπίζα.
και με τους οποίους θα ασχοληθεί τις επόμενες μέρες για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντα υπάρχει το θέμα του Χατζη Θοδωρίδη που είναι πιθανό να έρθει στον Παναθηναϊκό. Οπότε αυτά είναι τα μεταγραφικά. Στο θέμα το διοκτησιακό δεν έχουμε κάτι νεότερο σήμερα. Μένουμε στη χθεσινή συνάντηση και αυτά που διέρευσαν οι δύο πλευρές για το αποτέλεσμα που είχαμε μεταξύ τους. Επίσης, να πω κάτι, να το διευκρινίσουμε, επειδή έγινε χθες μια παρανόηση. Χθες το μεσημέρι υπήρχε μια συνάντηση των δικηγόρων της ΠΑΕ και με τους δικηγόρους του Ερασιτέχνη. Μοναδικό θέμα συζήτηση ήταν η κάρτα φιλάθλου που θα μπει στη διαρκεία του Παναθηναϊκού και δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το θέμα των συμβάσεων του Ερασιτέχνη, της αλλαγής που πρέπει να γίνουν συμβάσεις σύμφωνα με το Ερασιτέχνη με την ΠΑΕ και των χρημάτων που χρωστάει στον Ερασιτέχνη ΠΑΕ Παναθηναϊκός 611.000 ευρώ. Αυτό δεν έχει γίνει. Ο Ερασιτέχνης έχει ζητήσει ραντεβού, η ΠΑΕ έχει πει ότι θα γίνει το ραντεβού, αλλά ακόμα περιμένουν. Δεν τους έχουν καλέσει να τους φωνάξουν. Και μάλλον θα περιμένουν λίγο ακόμα. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι. Πάντως, εχθές δεν έγινε κουβέντα για αυτό το θέμα. Έτσι. Ήταν ξεχωριστή ότι ήταν μόνο για την κάρτα φιλάθλου η χθεσινή συνάντηση. Το επόμενο φιλικό είναι την Κυριακή με την Αντβέρπ, 5 ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Δεν θα έχει τηλεοπτική μετάδοση και αυτό το παιχνίδι. Για τα τηλεοπτικά λένε, υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι είναι πιθανό τελικά ο Παναθηναϊκός να καταλήξει στην Νόβα. Ενώ υπάρχει και το ενδιαφέρον από το Εψιλον. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πήρω Α και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας. 0,31 λεπτά. Ο Λοτζέσκι έχει συμβόλαιο, ρωτάει ο φίλος μου 450. Όχι. Πείτε στο Γιαννακόπουλο, ο φίλος μου το 774, να κάνει καμιά σοβαρή μεταγραφή, γιατί με τα παλτά που έχει μαζέψει δεν πάμε ούτε play-off Ελλάδας. Στην μπάλα, πεντάδα άνετα μπαίνουμε. Ο φίλος μου το 774. Εντάξει, τρολάρει, έχει καταλάβει τώρα. Εντάξει, πληρώνει, φίλε και τρολάρει. Δηλαδή, έτσι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή, κάτσε εκεί και τρολάρει. Γιατί άμα τα θεωρεί αυτά, άμα τα πιστεύει αυτά όχι, που λέει. Πλάκα κάνει, μωρέ. Εγώ σου λέω τα πιστεύει. Όχι. Τα πιστεύει. Όχι. Λοιπόν, 068. Δημήτρη, αυτό που λες για την Μπαρτσελόνα ότι θα είναι στο Final Four, θα το έλεγες για τον Παναθηναϊκό όσο πιο αντικειμενικά μπορείς? Όχι, φίλε, δεν θα έλεγα για τον Παναθηναϊκό με την ίδια βεβαιότητα ότι θα είναι στο Final Four σε σχέση με την Μπαρτσελόνα, γιατί η Μπαρτσελόνα είχε ένα budget που μπορεί να φτάσει στα 30-35 εκατομμύρια χωρίς κανένα άγχος, χωρίς καμία πίεση. Άρα λοιπόν τα δεδομένα της είναι τελείως διαφορετικά. Όπως βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει άλλα δεδομένα, άλλη τεχνογνωσία, αλλά και οι δύο λείπουν καιρό από Final Four. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Φενέρ, Τάσο, συνεχίζει να ντύνεται από το NBA. Δηλαδή, Λόβρεν, Ένις και τώρα μπορεί και Μπιέλιτσα. Άρα λοιπόν, άμα πάρει και αυτούς, καταλαβαίνεις ότι... Αλλάζει επίπεδο. Θα είναι δύσκολο να το χάσει. Θα είναι πολύ δύσκολο να το χάσει, ναι. Δηλαδή, μιλάμε για λεφτά τώρα. Μιλάμε δηλαδή, για ποσά. Λες για ποσό, πες ένα παράδειγμα. Αν ξέρεις, αν δεν ξέρεις, δεν ξέρω. Όχι. Του Μπιέλιτσα με λιγότερα από 2 εκατομμύρια δεν υπάρχει περίπτωση. 2 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί και 2,5 ο Μπιέλιτσα. Ο Λόβρεν πάρα πολλά λεφτά. Ο Ένις έρχεται και αυτός από μια χρονιά στους Lakers. Γενικά μιλάμε για άλλα budget και άλλες συμφωνίες. Λοιπόν, Δημήτρη, γνώμη για Γκίκα και Κόπονεν. Εντάξει, τώρα η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη ότι ο Γκίκας θα μπορούσε να είναι στο roster μεγάλης ομάδας για δεύτερο-τρίτο playmaker, ειδικά για τα ελληνικά match. Νομίζω ότι είναι πολύ ταχύς, υστερεί λίγο σωματικά, αλλά και ο Λεκαβίτσιος υστερεί σωματικά. Απλά ο Λεκαβίτσιος είναι παιγμένος στην Ευρωλίγκα, ήταν βασικός στη Ζαλγκίρης. Ο Κόπον είναι μια σιγουράτζα, ένας πολύ σταθερός παίχτης, δεν σου βάλει εύκολα μέσο όρο πάνω από 10 πόντους, 5 είχε πέρσι να φανταστείτε. Αλλά είναι πολύ καλός αμυντικός, πολύ τυπικός, παίζει στο 1 και στο 2 και σουτάρει πολύ καλά. Αλλά δεν μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω, να βγει σε ένα μάτς μπροστά και να το πάρει. Συνήθως είναι παίκτης που βγαίνει μέσα από σύστημα. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ, βλέπω και στο Facebook. Λέει μέχρι τέλη Αυγούστου τελειώνει του Πάριος, έτσι γράφεται με έψιλον στο Παναθηναϊκός 24 για το site, για ένα site αναφέρεται στο Παναθηναϊκός 24. Καταρχάς, φίλε μου, να σου πω, γιατί εμείς εδώ και γενικά τα site, νομίζω, δεν λένε την προσωπική τους άποψη. Λένε το τι ισχυρίζονται αυτοί που κάνουν τις συζητήσεις. Αυτοί λοιπόν που κάνουν τις συζητήσεις, ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Πεμποντσάντ, λένε ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέσα με τέλη Αυγούστου. Αυτοί το λένε, εμείς μεταφέρουμε τι λένε. Εμείς δεν λέμε ότι θα γίνει η συμφωνία. Κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέψει, μα κανένας, και όποιος προβλέψει, για μένα κινδυνεύει να εκτεθεί, ότι το deal θα γίνει ή δεν θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι κάθε φορά που έρχεται ο Πάιρος και φεύγει χωρίς να υπάρχουν υπογραφές,
υπάρχει μια αμφιβολία στον κόσμο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο πάει και έρχεται συνέχεια. Οκ, το καταλαβαίνω να υπάρχει μια συνομιλία. Από τον Απρίλιο έχουμε ξεκινήσει και μπαίνουμε στον Αύγουστο. Στο μεταξύ, η ομάδα έχει ανάγκες οικονομικές. Έχει χρέη. Έχει θέματα που πρέπει να καλύψει. Έχει διάφορα θέματα. Οπότε, θα πρέπει να δούμε τελικά το αν θα γίνει το deal ή όχι. Εμείς απλά μεταφέρουμε το τι λένε οι δύο πλευρές. Κάσο, διαβάσαμε και μια πολύ ωραία συνέντευξη του Βουγιούκα. Ποιο ναι. την έκανε, τον ξέρει αυτό που την έκανε. Ένα Φέρελπη. Ένα, συνονόματό σου. και είναι και απλά είναι ίδιο και στη φάτσα μαζί σου, ο Θάνος ο Νικολογιάννης. Να τον κάνουμε μπασχετικό το Θάνο. Θα τον κάνουμε μπασχετικό, λέει. Ναι, άσε το να τον πάρουμε εδώ στο μπάσκετ, αφού αγαπάει τον Παναθηναϊκό, να δει καμιά χαρά τώρα. Γιατί είχαμε περιμένει από σένα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε από πολύ μικρό στο γήπεδο. Τον πήρα τότε όταν μικρό που είχε δει και κάποια πρωταθλήματα. Και έτσι δεν ήταν δύσκολο να γίνει Παναθηναϊκός. Επειδή μίλησα, του κάνει πολύ καλή εντύπωση ο Ιάν. Πολύ ευγενικός, φίλε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα ένα νέο παιδί τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Ένα νέο παιδί να του κάνει μια συνέντευξη. Με ευγένεια, σε ευχαριστώ πολύ. Και, δηλαδή, ξέρεις, αυτό το τονίζουμε. Διότι δεν είναι συνήθες. Και, και οι παίχτες κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουν. Είναι ο Βουγιούκας, δεν είναι κάποιος χθεσινός που. Έχει πάρει Ευρωλίγκα, έχει παίξει σε 10 ομάδες. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπράβο του. Δηλαδή, μπράβο στους αθλητές αυτούς που έχουν αυτήν την νοοτροπία. Έτσι πας μπροστά, νομίζω. Να διορθώσω κάτι, είπα για τον Κόπονεν πριν ότι είχε 5 πόντους, είχε 7,9. Συγγνώμη, παιδιά, εκ παραδρομής τελείως. Απλά λέω ότι δεν είναι ο σταθερός σκόρερ, αλλά είναι πολύ σοβαρός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν το συζητάμε αυτό. Σοβαρός, αλλά ίσως ο Παναθηναϊκός ήθελε κάτι πιο απρόβλεπτο αυτή τη στιγμή για ένα στοιχείο στην ομάδα. Δηλαδή, αν ο Παπάς δεν τραβήξει, στο 2 να έχεις έναν παίχτη που θα σου βάλει πιο εύκολα την μπάλα μέσα. Αλλά να είναι παρόλα αυτά έτοιμος να καλουποθεί. Γιατί ο Λάγκφορντ έχει πολλά χρόνια εμπειρίας και νομίζω ότι πλέον είναι πολύ συνειδητοποιημένος ως προς το ρόλο του στην ομάδα. Σε ποιες θέσεις υπάρχουν περίπτωση ο Τάσο να γίνουν μεταγραφές πέραν από τον επιθετικό, ρωτάει ένας φίλος. Λοιπόν, ο Πούγκουρας είπαμε, η μία θέση είναι αυτή, η άλλη θέση είναι το αριστερό back half που φαβορεί ο Χατζη Θοδωρίδης. Ο επιθετικός ο ξένος. Με το θέμα του Καμπετσί επίσης προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει και δεν αποκλείω να γίνει κάτι και στο θέμα του τερματοφύλακα. Έχει γραφτεί ένα όνομα του Σιαμπάνη, είναι ένα παίκτη που κοιτάνε στον Παναθηναϊκό, ανήκει στον ΠΑΟΚ. Κάπου έπαιζε πέρσι ο Σιαμπάνης, τον είχε δώσει στην Ιδανικό ή τον είχε. Νομίζω, δεν ναι, είναι ναι, 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 το... σε κάθε περίπτωση είναι ένα παίκτη που απασχολεί, αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Οι θέσεις αυτή τη στιγμή είναι τα στόπερ και, και η επίθεση. Δεν βλέπω κάπου αλλού και θα δούμε αν θα πάρει και κανένα ακραίο στη διάρκεια του Αυγούστου και εφόσον ολοκληρωθεί το deal. Λοιπόν, να δούμε και τα μηνύματα. Έχει κι άλλο μήνυμα. Καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Είμαστε μάρτυρες κάθε καλοκαίρι εδώ και λίγα χρόνια μια συνεχόμενη καταστροφολογία για την ομάδα μας και μια επικίνδυνη προσπάθεια των δημοσιογράφων να κάνουν το άσπρο μαύρο στα θέματα του Ολυμπιακού. Ακόμα και σε γνωστά site τα σχόλια που αφήνουν και περνάνε. Εάν μιλάς για τον μπάσκετ, φίλε, συμφωνώ ότι γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση εδώ και 5-6, από τότε που φύγει ο Μπράντοβιτς ουσιαστικά, από τότε που φύγει ο Ζέλικο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε πολύ δύσκολη εποχή, πολύ σκληρή κριτική. Είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει να δίνει τουλάχιστον ένα τίτλο εδώ και 24 χρόνια στην 23 χρόνια στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα να το πετυχαίνει αυτό από την περίοδο 95-96 και έπειτα. Έχει λιδωρηθεί. Σιγά σιγά όμως αρχίζει και απολαμβάνει τους καρπούς της προσπάθειας και θα το κάνει μόλις πάει και σε ένα Final Four ξανά. Σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά μόνο και μόνο οι επιστροφές των παιχτών όπως του Καλάθη, η παραμονή του Καλάθη, η επιστροφή του Παπαγιάννη δείχνει το αν ο Παναθηναϊκός είναι ειλικρινής απέναντι στους αθλητές του, αν ο Παναθηναϊκός του σέβεται και αν ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιδανικός προορισμός. Τώρα, αν θες να το πάμε λίγο παρακάτω, αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το lead day, lead day, πώς λέγεται, που δεν τον είχαμε ακούσει ποτέ, και τον Γκος, θα είχαν πέσει τα ντουβάρια εδώ που κάνουμε εκπομπή. Αν είχε χάσει τον Παπαπέτρου στα 24 του και τον είχε πάρει Ολυμπιακός και έπαιρνε τον Βεζένκοφ, θα κράζαν όλοι. Πολλά. Αν είχε τον Αγραβάνη πίσω από τον Πρίντεζη, πάλι θα κράζαν όλοι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χαίρει μιας πολύ πιο απαλής κριτικής.
Αλλά αυτό κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Μόνο κακό δεν του κάνει γιατί σκληραγωγείται. Παιδιά, λέει καλησπέρα. Τάσο, άκουσα πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει να συνιστεί το φαν του Παϊρός. Ισχύει, είναι ραδιοβίλα. Φίλε μου, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Τι εννοεί να επιτρέψει να συνιστεί? Δεν το ξέρω αυτό καθόλου. Υπάρχει μία προσπάθεια του Ταϊλανδού να επενδύσει στην Ελλάδα, να κάνει κάποιες άλλες δουλειές και θα δούμε εάν αυτό ευοδοθεί ή όχι. Τώρα, αν η κυβέρνηση αυτό το επιτρέψει ή όχι, είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Αν δηλαδή, επειδή η κυβέρνηση μεσολάβησε για να έρθει, εννοείς, φαντάζομαι αν θα του δώσει τη βοήθεια που θέλει. Θα το δούμε. Δημήτρη, μέχρι πότε πιστεύεις ότι θα κλείσει η μεταγραφή στο 4, στο περίπου? Ευχαριστώ. Γεια σου, Παναγιώτη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ λίγες εκκρεμότητες πλέον σε αυτή τη θέση, σε αυτό το ρόστερ. Δημήτρη, θα βγει χρονιά με 2-3 άρια. Να περιμένεις να δεις και άλλα σχήματα, Κώστα. Δεν θα είναι μόνο αυτά. Δηλαδή, θα δεις σχήματα και με 3 γκάρ και με παπά Λάγκφορντ στην ίδια ομάδα και με Λάγκφορντ Ντένμον. Ξαναείπα και χθες ότι όλα είναι θέμα επιλογών. Για παράδειγμα, μετά την έλευση του Λάγκφορντ, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αντί του Ντέρμον θα μπορούσε να έχει το Λοτζέσκι ή έναν παίχτη στο 2,5. Δεν ξέρω, ξαναλέω ότι είναι όλα επιλογές των προπονητών. Μπορούμε να συζητάμε ώρες επί ωρών όλα σας τα ερωτήματα. Λέει ένας φίλος εδώ, καλησπέρα παιδιά. Ο Πούγκουρας έχει παίξει βασικό σάλ και πάω 1-1 και μάρκαρε το Χούντελαρ με μεγάλη επιτυχία Νικόλας. Ναι, ισχύει, το είπα και εγώ νομίζω αυτό, γιατί έχει παίξει στο παιχνίδι σάλ και πάω. Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, είναι ψηλός, είναι σχετικά γρήγορος. Γι' αυτό το λόγο και τον θέλουν στον Παναθηναϊκό, για να έρθει να παίξει, ακόμα και αν χρειαστεί, μπορεί να παίξει και βασικός. Έτσι. Πώς την είδες την ομάδα, Τάσο, χθες? Δεν μπορείς να δω το ματσάκι, ούτε εγώ το είδα, φίλο μου. Και ό,τι σας λέω είναι ό,τι έχω μάθει από ανθρώπους που ήταν εκεί και φυσικά από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Γιώργος Δόνης, έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Οπότε δεν μπορώ να πω εγώ πώς το είδα το φιλικό, γιατί απλά δεν το είδα. Δυστυχώς, δεν μπορούσα να το δω. Με καλύψατε απόλυτα, λέει ο φίλος, σχετικά με την αντιμετώπιση που έχει ΚΑΕ. Σας ευχαριστώ, συνεχίστε έτσι. Ο φίλος με το 772. Ένας άλλος φίλος λέει να αναλύσουμε το φιλικό. Σας ξαναλέω, δεν είδα. Το μόνο μπορώ να πω ότι έπαιξε από την αρχή μέχρι το τέλος 3-4-2-1 και ότι στο τέλος η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού είχε μέσο όρο ηλικίας περίπου 21 χρόνια. 21. Ήταν όλοι πιτσιρικάδες, ο μεγάλος ήταν ο Τζανδάρης, 25 χρονών. Για να καταλάβετε ότι οι εναλλακτικές επιλογές έρχονται από τις ακαδημίες φέτος. Τι ποσοστό το διαρκεία εισιτηρίων της ΚΑΕ πάνε στον Εραστέχνη, ανάλογα με την τιμή του εισιτηρίου αλλάζει και το νούμερο. Μπορείς να τα δεις όλα αναλυτικά, υπάρχουν, φίλε. Λέει ένας φίλος, αν μπουν τα λεφτά, σε ποιες θέσεις θα γίνουν μεταγραφές εκτός από φόρ και στόπερ? Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός έχει περιορισμό μεταγραφών, μην το ξεχνάμε αυτό. Και να μπουν τα λεφτά, έναν παίκτη πάνω από 23 μπορεί να πάρει και απεριόριστα τα Έλληνες κάτω από 23. Οπότε, αν βρει μια περίπτωση Έλληνα παίκτη κάτω από 23 που μπορεί να την πάρει και δεν παίζει είτε στόπερ είτε φορ, μπορεί να το κάνει. Δεν νομίζω ότι. Και είναι καλός παίκτης, μπορεί να το κάνει, έστω και τον Αύγουστο. Τι βλέπουμε για χορηγό τώρα, λέει ο φίλος που έφυγε το Superfoods? Τι σχέση θα έχουμε φέτος με την Ευρωλίγκα και αν θα μας φέρουν πάλι τον Μπούκλ? Για το χορηγό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Οι άνθρωποι που τρέχουν αυτά τα ζητήματα γνωρίζουν καλύτερα. Τι σχέση έχουμε με την Ευρωλίγκα? Η σχέση με την Ευρωλίγκα είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα ίδια. Για τον Μπούγκλ δεν μπορώ να ξέρω αν θα μας το φέρουν. Θεωρώ όμως ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον ίδιο τον εαυτό και γενικά με την έξωθεν μαρτυρία που έχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν ξέρω λοιπόν ποια θα είναι η κατάληξη. Πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτά περί Ταϊλανδού, γιατί καθυστερεί τον deal? Φίλε μου, αλήθεια είναι ότι είναι συγκεκριμένος, έχει κάνει μία πρόταση. Από εκεί πέρα, το αν αυτό θα ευοδοθεί με επιτυχία ή όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ότι είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που ενδιαφέρεται να πάρει την ομάδα και πίσω ότι είναι ο Βίκτορ Αζέστη και δεν ξέρουμε ποιοι άλλοι είναι, αυτό ισχύει. Έτσι. Δημήτρη, πώς σας φαινόταν ο Γιάνκοβιτς για Αντιλοτζέσκι? Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Βλάντο μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Λοτζέσκι, δηλαδή το off-screen παιχνίδι που θέλει ο Παναθηναϊκός από τον Λοτζέσκι. Δηλαδή, τι θέλει ο Πασκουάλ από τέτοιου τύπου παίχτες και το δοκιμάζει πάντα? Θέλει ένα παίχτη ο οποίος θα βγαίνει από τα screen, θα βγαίνει στην αδύνατη πλευρά, θα σουτάρει με πολύ μεγάλη συνέπεια, γρήγορα μετά από screen, θα διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι. Ο Βλάντο είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή τη λογική
Ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι θα ήθελε ένα πιο σταθερό σουτέρ από το Βλάντο. Δηλαδή δεν μπορώ να βαφτίσω τον Γιάνκοβιτς αντιλοτζέσκι. Δεν λέω ότι ο Βλάντο δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να το βαφτίσω αντιλοτζέσκι με τίποτα. Ρε παλικάρι, είναι δυνατόν να έρχεται και να φύγει ο Ταϊλανδός για χαβαλέ? Δεν νομίζω, πιστεύω θα υπάρχει deal έτσι κι αλλιώς. Δεν πάει να πάρει κάτι απλό, ολόκληρη ομάδα είναι. Και με χρέη λογική αναμονή, λέει ένας φίλος. Εδώ ότι το κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο YouTube δεν δείχνει πλέον βιντεάκια από τις προπονήσεις ομάδας εδώ και δύο μήνες τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Είναι αυτό που είπαμε, η πλήρη αποσύνθεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε όλα τα επίπεδα. Λειτουργεί με αυτόματο πιλότο, μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Και σαφέστα και το κανάλι δεν επί της ουσίας έχει πάψει να δείχνει και πλάνα από τις προπονήσεις και από αγώνες. Ναι. Δημήτρη και τον Λεμπρόν να παίρναμε θα λέγανε είναι στοίχημα γιατί είναι μεγάλος. Αν παίρναμε τον Λέωνα θα λέγανε και γι' αυτόν ότι είναι στοίχημα γιατί έχει να παίξει ένα χρόνο σε σοβαρό επίπεδο, λέει ένας φίλος. Πραγματικά η κόρη όρης κριτική ξεπερνάει τα όρια. Αν ο Παπαγιάννης επηρεάζει τη μεταγραφή στο 4 σε οικονομικό, λέει Αριστοτέλης, δεν ξέρω γιατί ήταν κάτι του Παπαγιάννη που προέκυψε στην πορεία και δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Δημήτρη, μετά την απόκτηση του Παπαγιάννη και του Τεσσαριού που θα έρθει, πιστεύω θα έχουμε την πιο πλήρη front line των τελευταίων χρόνων, συμφωνείς? Συμφωνώ ότι στο 5 ο Παναθηναϊκός με την έλευση του Παπαγιάννη αλλάζει επίπεδο, γιατί ο Παπαγιάννης πραγματικά σε προσόντα είναι κάτι που δεν υπάρχει σε Ευρωπαίο παίχτη αυτή τη στιγμή στην ηλικία του και νομίζω ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε για μηνύματα. Παιδιά, εγώ θέλω να πάτε να κάνετε μετάδοση στην Ολλανδία. Ο Κουβόπουλος κάμεραμάν, ο κοντός στο σχόλιο και ο Τάσος ο Σάδο Γεωργούτζο να σχολιάζει. Λέει ο Χρήστας. Ο Κουβόπουλος δεν μπορεί τώρα γιατί κάνει διακοπές. Λοιπόν, και ανεβάζει προκλητικές φωτογραφίες, έτσι. αυτό ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Προκαλεί. Λοιπόν, ζω για τη στιγμή που Παναθηναϊκός θα σηκώσει το 7ο και ο DPG θα δίνει το τσιγάρο του στον Περτομέου να το κρατάει για να σηκώσει την κούπα. Λέει ο φίλος μου το 772. Ο φίλος με το 807 λέει πήγε ο συγκεκριμένος στο Τίλμπουργκ. Μιλάει για τον απεσταλμένο της Sport Time και για το που ανήκει η εφημερίδα. Εντάξει, δεν. Τι να πούμε, μισό λεπτό. Άποψη λέει για το σύστημα 3-4-3. Για μένα δεν ταιριάζει με αυτό το υλικό που έχουμε. Καλύτερα 4-3-3. Φίλε μου, το 3-4-3 το χρησιμοποιεί ο Δόνης γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή τα στόπερ που έχει στη διάθεσή του. Δεν έχει στόπερ με την καθαρή έννοια, δηλαδή δυνατούς να πηγαίνει πρώτος στην μπάλα και προτιμάει να παίζει με τρία στόπερ και να δίνει μεγαλύτερη άνεση στους πλάγιους back. Σε αυτό δουλεύει. Όταν ολοκληρωθούν μεταγραφές, θα δούμε ποια στόπερ θα έρθουν και από εκεί πέρα και ποιοι είναι μεσοεπιθετικοί. Θα δούμε αν θα το γυρίσει σε 4-2-3-1. Μπορεί να παίξει και ένα 4-3-3, όπως το λες και εσύ. Πάντως προς το παρόν, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Καλησπέρα, παιδιά. Περισσότερες λεπτομέρειες για το τουρνουά του Παύλου, πότε θα μάθουμε. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά το κυριότερο είναι οι ομάδες που θα παίξουν. Είναι η Χίμκι, η Φενέρ και η Μακάμπι. Πολύ σημαντικό τουρνουά. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θα πάει στον Κομέλσκι, πάει ο Ολυμπιακός στη Μόσχα. Λέει ένας φίλος εδώ, καλησπέρα. Για τον Νίκο, μια ερώτηση. Ξέρουμε πότε θα ανακοινωθούν οι νέες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο? Νίκος, μάλλον είμαι εγώ. Δεν πειράζει. Από το συνδετικό του επιθέτου, Νικολογιάννης. Λέει τον εντάξει. Οι νέες εμφανίσεις, πήραμε χθες μια γεύση από τις φωτογραφίες που ήταν και κάτι φάσεις. Είναι πολύ ωραίες. Πιστεύω ότι όταν επιστρέψει η ομάδα από το εξωτερικό, θα έχουμε και την παρουσίαση των εμφανίσεων. Λοιπόν, Νίκο, να συνεχίσω. Ναι, Γιώργο. Λοιπόν, τον Παντελάκη θα πάρουμε μετά, στο σέτερο στόπερ, ή θα πάμε για κάτι άλλο? Ο Παντελάκης εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό. Θα δουν λίγο πώς θα πάνε τα φιλικά και για τους νέους, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτοί που έπαιξαν χθες στόπερ, ο Μαυρομάτης, ο Θεοχάρης και ο Οικονομόπουλος, έδειξαν καλά στοιχεία. Θέλω να τους δει ο Δόνης και στα υπόλοιπα παιχνίδια για να πάρει μια απόφαση. Ο Παντελάκης είναι ένας παίκτης που τον έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός από αυτούς που έχουν προταθεί από τη Football League. Είναι στο χέρι του αν θα προχωρήσει στην απόκτησή του. Sorry. Ο Γιώργος θέλει ένα πολύ σωστό μήνυμα το οποίο έχει συζητηθεί σε κύκλους. Λέει Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Τάσο, εννοείς τον Δημήτρη. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Πόσο δίκαιο είναι να κερδίζει άλλη ομάδα εκτός από Φενέρ, Τσεσεκά, Ρεάλ,
που έχουν διπλάσια budget και τριπλάσια από τους άλλους. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα όριο, κάτι σαν το salary cap του NBA, εννοεί ο φίλος. Έτσι είναι ελάχιστες πιθανότητες να γίνουν 7 και 8 και 9 τα αστέρια. Έχει συζητηθεί, να ξέρει, Στάσο, και στην Ευρωλίγκα το κομμάτι τύπου salary cap. Να μην μπορεί μια ομάδα να σκορπάει αφιδώς και να βάζει 40 εκατομμύρια εύκολα, να υπάρχει μια... Ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν, ναι. Για να μπορούν όλες οι ομάδες, από τη στιγμή που δεν έχει τα έσοδα η Λίγκα για να βοηθήσει τις ομάδες να έχουν τέτοια budget, νομίζω ότι στο μέλλον θα γίνει αυτό και δεν θα μπορούν οι Ρώσοι και οι Τούρκοι να βγάζουν τόσα λεφτά στο τραπέζι. Ο Ρεγκάκος θα υπογράψει τα. Ο Ρεγκάκος εχθές στο πρώτο ημίχρονο, οι πληροφορίες μου λένε ότι προσπάθησε πάρα πολύ, δεν έφτασε πολλές φορές η μπάλα σε αυτόν. Λογικά θα υπογράψω. Ο Πούγκουρας έχει τελειώσει. Συμφωνία προφορική υπάρχει. Πιστεύω θα τελειώσει τις επόμενες μέρες. Και αν ο Βέργος ενδιαφέρει, αν μείνει ελεύθερος ο Βέργος από τον Ολυμπιακό, μπορεί να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, παιδιά. Αληθεύεται και ο Ρότσα ετοιμάζει προσφυγή? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει. Δεν το ξέρω, ναι. Νόμιζα ότι ήταν, ξέρεις. Λοιπόν, θέλουμε νέα για βόλια ανδρών. Κερασιτέχνη. Δημήτρη, γνωρίζει γιατί δεν κινήθηκε η ομάδα για τον αδερφό του Καλαϊτζάκη και τον Παναγιώτη που είναι ελεύθερο από τον Άρη? Θεωρείται και δύο πολύ μεγάλα ταλέντα, δεν το γνωρίζω. Αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος είναι καλύτερος από τον αδερφό του. Όχι ότι είναι κακός, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλύτερος. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Αν θα φέρουμε Δημήτρη και τώρα, θα φέρετε κανένα παίχτη στην εκπομπή από τον Σεπτέμβριο, από τον Σεπτέμβριο? Ναι, σίγουρα. Πιστεύω. Έχουμε φέρει τον Θανάση τον Αντετοκούμπο, θα φέρουμε και άλλον. Ο σκοπός είναι να φέρουμε μία από τις επόμενες, μάλλον μετά τις διακοπές στον Παπά. Έτσι, για να γίνει λίγο τζέρτζελος με τις ερωτήσεις, για να έχουμε και λίγο, να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Θα έρθει ο Νίκος στο στούντιο. Θα φέρουμε σίγουρα κάποιον ποδοσφαιριστή. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Τάσο, να ερχόταν ο coach κάποια στιγμή. Ναι. Να μιλήσει, δηλαδή. Γιατί αυτός νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που θα τραβήξει όλο το κουπί την επόμενη χρονιά. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη χρονιά και νομίζω ότι όπως ο Μαρίνος. Α, λες για το Δόνι τώρα. Ναι. Νομίζω για τον μπάσκετ, όχι, όχι, όχι. Ναι, εντάξει, θα το κοιτάξω. Γιατί όπως το τράβηξε ο Μαρίνος όλο το κουπί, τώρα και ο Δόνης νομίζω ότι θα μπει στο ίδιο τρυπάκι. Συμφωνώ. Ποιος μικρός φάνηκε καλός στο παιχνίδι, από ό,τι έμαθα ήταν πάρα πολύ καλός ο Στάικος, που πιστεύω ότι θα έχει πολλές ευκαιρίες φέτος. Και ο Μπουζούκης, που κι αυτός ανανέωσε συμβόλαιο το καλοκαίρι, έπαιξε μια θέση πίσω από τον επιθετικό. Έδειξε καλά στοιχεία. Αυτοί οι δύο φαίνεται να έχουν προβάδισμα και ο Χατζηγιοβάνης πήγε καλά χθες σε αυτά που του ζήτησε ο προπονητής. Ξέρετε μέχρι πότε μπορούμε να κάνουμε, λέει, γραφή στον Εραστέχνη? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μπορούν, αλλά πάρει στιγμή. Νομίζω αυτό ίσχυε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Πήρε ο Α και ενώ το μήνυμα στο 54301. Συνεχίζετε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Τα έχουμε διαβάσει σχεδόν όλα τα μηνύματα. Ενώ στο πύρο Α, Τάσο, πώς παίχτες θέλει ο Δόνης, ενώ σύνολο ποδοσφαιριστών μόλις τελειώσει η προετοιμασία? Σύνολο ποδοσφαιριστών, μάχη, 26-27 πιστεύω, κάπου εκεί, όχι παραπάνω. Ναι, ο Ρότσα λέει, μίλησε και είπε αλήθεια. Δεν το ξέρω, είπε ο Τάσος πριν. Το καλό είναι ότι, κάτσε να δούμε, ότι πριν 5 λεπτά υπήρξε συμφωνία με τον Αστέρα για τα χρωστούμενα για Κουρμπέλη. Ναι, αυτό έχει είναι ένα ισχύει, το βλέπω στα site εδώ. Λογικά πρέπει να ισχύει. Υπάρχει μια συμφωνία για το αποσύρει ο Αστέρας την προσφυγή που έχει κάνει για το ποσό 300.000 ευρώ, πιθανότατα με έναν διακανονισμό. Έτσι. Λοιπόν. Η κατάσταση στο ποδόσφαιρο είναι απελπιστική και αυτό δεν είναι κάτι που θα αλλάξει με την νέα εποχή. Στη Μοσκρόν μπήκαν τα λεφτά και ακόμα τα ψάχνει ο Μπενζά. Αυτά. Λοιπόν, λέει ένας φίλος για το υλικό του Παναθηναϊκού ότι μεγαλώσαμε, λέει, με το Σαραβάκο. Το ποδόσφαιρο γενικά είναι σε πτώση. Το μπάσκετ τραβάει πλέον τον κόσμο ως καλύτερη ποιότητα του αθλήματος, όσο και παιχτών. Από εκεί πέρα είναι, λέει, μια σκάλα κάτω από πέρσι. Αν καταφέρουν να γίνουν δυνατό σύνολο, θα φανεί στον χρόνο. Ο Παπαπέτρου, το χάσα τώρα τη συνέχεια του φίλου, θέλω να το διαβάσω το μήνυμα. Ο Παπαπέτρου είναι μια σπουδαία προσθήκη με δυνατότητες νέας πορείας. Θα σου απαντήσω, φίλε, τι απάντησε ο Παπάς εχθές για αυτό το θέμα. Ο Παπάς είναι ένας τύπος ο οποίος. Εδώ και 3 χρόνια έχει αναφέρει πολλές φορές την έλλειψη ελληνικού κορμού και ελληνικής γλώσσας στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Χωρίς να είναι εθνικόφρονο, να το πω έτσι, έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να καταλαβαίνεις το πού βρίσκεσαι και τι πρεσβεύεις. Λοιπόν, αυτό που είπε, λέει, ότι μπορεί να υστερούμε σε ταλέντο οι Έλληνες, είναι η ξεκάθαρη απάντησή του, αλλά με την ψυχή, την τεχνογνωσία και το πάθος που θα δείξουμε, μπορούμε να καλύψουμε αυτή την έλλειψη ταλέντου που έχουμε σε σχέση με κάποιους Αμερικανούς. Ήταν ξεκάθαρη η απάντηση του Παπά, την ακούμε, τη σημειώνουμε
και την προσμετράμε. Ένας φίλος εδώ στο Facebook βρίζει, μας λέει τσιράκια κλπ. Ότι παραμυθιάζουμε τον κόσμο που είναι το αλαδός, βρε παιδιά, ντροπή σας. Έχετε μερίδιο ευθύνης που αποσιωπείτε αυτό το χάλι της διοίκησης. Επειδή το έχεις γράψει με έψιλον το αποσιωπείτε, μάλλον έχεις κάποιο πρόβλημα. Ή δεν καταλαβαίνεις αυτά που λέω, ή δεν με ακούς. Έτσι. Εγώ πάντως να αποσιωπώ αυτό το χάλι της διοίκησης, δεν νομίζω. Δεν με ακούς, ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε από εδώ με ακούς. Εδώ και πολλά χρόνια, τι λέω για αυτή τη διοίκηση και για το αν και τι ευθύνη έχει, πρέπει να πω ότι επιβεβαιώνεται και από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει συμφωνία με τον Αστέρα Τρίπολης, διακανονισμός για 400 χιλιάρικα. Δεν είναι για πανηγυρίζουμε, το αυτονόητο έγινε, έτσι. Για 400 χιλιάρικα που χρώσταγε από την μεταγραφή του Κουρμπέλη. Λοιπόν, καλησπέρα λέει Τάσο, γιατί δεν πήγε στην προετοιμασία μου. Εξηγήσει επίσης πώς λέμε ότι θα γίνει υπέρβαση στη θέση του ΦΟΡ όταν υπάρχει περιορισμός. Ναι, εντάξει, ο φίλος λέει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε πάνω από 100 χιλιάρικα συμβόλαιο, αλλά το ξαναείπα ότι υπάρχει τρόπος να ξεπεράσει το συμβόλαιο τυπικά. Υπάρχει τρόπος να πάρει ο ποδοσφαιριστής τα χρήματά του, αλλά λέμε υπέρβαση. Εννοούμε εκεί που θα δώσει 300 χιλιάρικα στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, να δώσει 500. Αυτό λέμε υπέρβαση. Διούδης, Κότσαρης, Ξενόπουλος, πώς πάνε? Διούδης, Κότσαρης, καλά. Ο Χριστογιώργος είναι πολύ καλός, αλλά θέλει ακόμα δουλειά στο σώμα του, στη σωματοδομή του και δεν είναι έτοιμος ακόμα. Και ο Ξενόπουλος, εκεί θα δούμε μήπως, γι' αυτό είπα για το Σιαμπάνι, μήπως έρθει σαν μια τρίτη λύση. Θα το δούμε. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο Δόνης κάνει καλή δουλειά? Αν με ένα καλό σεντερφόρ και στόπερ σταθερή δίκηση, που πιστεύεις θα είναι το ταβάνι μας? Το ταβάνι για τον Γιώργο Δόνη, αυτό που έχει πει, είναι η πέμπτη θέση της ομάδας αυτής. Δηλαδή να βγει στην Ευρώπη του χρόνου και να κτίσει την ποινή της. Από εκεί και πέρα, αν θα το καταφέρει όχι με το πλην 6, δεν ξέρω. Έχουν προταθεί, λέει, κάποιοι παίχτες στο τεσάρι που θα μπορούσες να μας πεις πλην του White που έχει ακουστεί? Δεν είναι θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που έχουν προταθεί. Μπορεί να είναι και 40 το σύνολο, γιατί είναι και πάρα πολύ άγνωστοι οι παίχτες που δεν τους γνωρίζετε. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα έτσι 38, να σου πω αυτή τη στιγμή, που θα το ξέρεις. Θα σου πω απλά ότι ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος ήταν στο Las Vegas και έχει μια λίστα με παίχτες που είδε εκεί στο Summer League. Οπότε, ξέρεις, δεν έχει κανένα νόημα το τι προτείνει ο κάθε μάνατζερ να το δημοσιοποιούμε εμείς. Γιατί δεν χρειάζεται να γινόμαστε και όργανα των κάστοτε ατζέντιδων και να κάνουμε το παιχνίδι αυτό. Δεν μ' αρέσει και δεν το κάνω. Αλήθεια, φίλε, είναι ξεκάθαρη φιλοσοφία μου πολύ πριν έρθω στην πράσινη σε αυτό το κομμάτι από τα χρόνια του φιλάθλου. Λοιπόν, κύριε Τάσο. Πάλι τις εμφανίζεις όταν είναι εδώ, αλλά δεν εμφανίζεις, είπαμε, όταν επιστρέψει η ομάδα. Τι λες για τον Γκιλ, λέει ένας φίλος, πολύ καλός παίχτης, αποκάλυψη της περσίνης Ευρωλίγκας κατά την άποψή μου. Πήρε ο Αλφα και ενώ το μήνυμα στο 54-301-0,31 λεπτά, Λοντζέσκι θα μείνει και αν φύγει θα πάρουμε παίχτη στη θέση του. Ο Λοντζέσκι ήταν 7ος ξένος στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν θα μείνει στο τέλος, δεν έχει πάντως συμβόλαιο, δεν το ξέρω αυτό, έχω πει από την αρχή. Η λίστα λέει του Διαμαντή, τι γράφει ο Κάρο Γουάιτ και το φίλε, το τι γράφει η λίστα του Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, πάρ' τον τηλέφωνο να σου πει. Δεν είναι όλα για να τα δημοσιεύουν και όλα να τα επικοινωνούν οι προπονητές. Δεν είναι η δουλειά τους να, να κάνουν επικοινωνία. Η δουλειά τους είναι να εξετάζουν τους παίχτες και ο Παναθηναϊκός, όπως έχει δει αυτό το καλοκαίρι, το τελευταίο πράγμα που κάνει είναι να δημοσιοποιεί τα ονόματα και να πηγαίνει σε αποτυχημένες περιπτώσεις όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπεις ότι τηρεί μια συγκεκριμένη γραμμή, ξαφνικά χτυπάει Παπαπέτρου, Λάγκφορντ, Λάσμε, Παπαγιάννης τώρα, ούτε Σύρια, ούτε να τα ακούμε, ούτε να τα λιβανίζουμε. Λοιπόν, Τάσο, ξέρουμε αν ο DBG είναι θετικός να συνεργαστεί με τον Ταϊλανδό? Το ρητορική ερώτηση, λέει, ρε φίλε. Ναι. Άμα έπαιρνα το Διαμαντή, θα αστυνόμουν μεσημεριάτικα να δω εσένα. Σωστό, εντάξει, Γιάννη, respect. Όχι, έχει δίκιο τώρα το. Όταν λες συνεργασία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ταϊλανδό, σε τι επίπεδο το λες? Το να γίνει το Άθισα Live Άκα και να χρησιμοποιήσει ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός με ιδιοκτήτη τον Ταϊλανδό, το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το έχουν πει και οι άνθρωποι της Red Stone, ο κύριος Αλεξάνδρου, ότι είναι εφικτό. Το να μπουν μαζί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Δεν νομίζω ότι μπορείς. Είναι άλλο η πρόταση του ενός, άλλη η πρόταση του άλλου. Και με άλλους ανθρώπους συνεργάζεται ο ένας και με άλλους ο άλλος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Λοιπόν, να πω πριν για τον Γιάννη, ο οποίος έστειλε το συμπληρωματικό μήνυμα και ήταν επιτυχημένο, έτσι, ωραίο. Ότι θα σας πει και ο Τάσος που είναι πολλά χρόνια στο Κουρμπέτι. Ναι.
Να ξέρετε ότι πάνω από 30 τεσσάρια έχουν προταθεί από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από το πιο καλό μέχρι το πιο κακό. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να μπει σε αυτή τη λογική. Μπορείς να γράψεις ένα όνομα απλά έτσι για να έχουμε να λέμε. Αλλά δεν έχει νόημα γιατί δημιουργούνται προσδοκίες. Τα περισσότερα από αυτά οι προπονητές τα απορρίπτουν αμέσως. Δεν τα κοιτάνε καν γιατί ξέρουν οι ίδιοι τι θέλουν να δούνε. Αυτό θέλω να πω. Ότι δηλαδή το να πεις εσύ τη λίστα ενός ατζέντη, πανεύκολο. Πάρε να παίρνεις ένα ατζέντη τηλέφωνο και σου λέει 5-4 που έχει στην αγορά. Τα μπουμπουνάς και είσαι μάγκας. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί το αξίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει νόημα να δημιουργήσει στον κόσμο και προσδοκίες, όχι μόνο προσδοκίες, να του και στον εγκέφαλο. Με ρωτάτε εδώ στη συνέχεια αν υπάρχει κάτι με το Βέργο. Το είπα και στην αρχή, το έχω πει για τις προηγούμενες μέρες. Εφόσον μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, μπορεί να υπάρξει κάτι. Δεν είναι κακός. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι έχει μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον μέχρι να μπω στο στούντιο. Κύριε Δημήτρη και κύριε Τάσο, οι πιτσιρικάδες Χαρλαμπόπουλος και Λούτζης θα είναι την επόμενη χρονιά στο ρόστερ. Χωράνε έστω για το πρωτάθλημα. Ένας εκ των δύο μπορεί να είναι, Βασίλη. Τάσο, έχουμε έτοιμο επιθετικό με 15 συν γκολ κάθε χρόνο και δεν τον παίρνουμε να κάνουμε έστω και φθηνή πρέβαση. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Με 15 συν. Δεν το ξέρω. Ποιον εννοεί. Και δεν λέει και όνομα. Πες ποιος είναι. Λοιπόν. Για τη συνεργασία πάλι σας απάντησα πριν. Είναι αλήθεια ότι στην ΠΑΕ δεν έχουν ιδέα σε ποιους πρώην παίκτες σωστά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε εβδομάδα βγαίνει και κάτι καινούριο. Αν γίνει διοκτησιακή αλλαγή, Τάσο, παίζει υπόθεση Κόντε. Σας είπα και πάλι για τον Κόντε τι ισχύει. Αν ο Κόντε ήταν μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός θα έδινε 200-300 χιλιάρικα στα Γιάννα και ο παίκτης θέλει 300-400 χιλιάρικα συμβόλαιο, θα μπορούσε σε αυτή. Πόσα θέλει τα Γιάννα? 900.000 είναι η ρήτρα. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να δώσει 900 χιλιάρικα ρήτρα στον Μπας Γιάννα και 500 χιλιάρικα στον παίκτη για να τον πάρει. Εάν είναι να δώσει αυτά τα χρήματα, θα προτιμήσει να πάρει κάποιον παίκτη από το εξωτερικό που θα είναι πιο σίγουρη λύση. Διότι τον Κόντε, ο οποίος είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με αυτό που έχουμε δει, τον έχουμε δει στον Μπας Γιάννα να τα κάνει αυτά που κάνει. Δεν τον έχουμε δει σε κάποια άλλη ομάδα. Οπότε είναι και το οικονομικό, δηλαδή να κοιτάς, να αξιολογείς την αξία του κάθε παίκτη και το ποσό που πρέπει να δώσει για να τον πάρεις. Έχουμε, λέει, πολλές πιθανότητες κάποιος για ο Κάρο White. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουν πολλές πιθανότητες. Και είναι λίγο έολη η απάντησή μου, γιατί δεν εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες αυτό το που λες. Ο Εμμανουλίδης μπορεί να σταθεί σε επίπεδο της μεγάλης ομάδας ή θα μείνει στην K20, λέει. Ο Εμμανουλίδης είναι από τα παιδιά που μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Έχει μείνει λίγο πίσω τώρα, διότι ήταν με την εθνική ομάδα, με τις μικρές εθνικές ομάδες και πήρε άδεια και είναι πίσω στην προετοιμασία. Αλλά στην πορεία θα πάρει ευκαιρίες και πιστεύω ότι είναι από τους παίκτες που μπορούν να βγουν. Υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε τα κοψίματα του NBA για τεσσάρι, ρωτάει ένας φίλος. Φυσικά και πάντα υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πώς βλέπω τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, λέει ένας φίλος. Είπα και χθες την άποψή μου ότι μ' αρέσει ο Τουπάν πολύ σε αθλητικότητα και προσόντα. Ο Τίμα είναι ένα κλασικό τριάρι για μένα παλιά σκοπή. Μαζί με τον Παπα-Νικολαίου και τον Τουπάν, κατά την άποψή μου, τρακάρωνε στο 3. Ο Ολυμπιακός κάνει το ίδιο λάθος που έκανε πέρσι με Χόλις Τόμψον, Παπαπέτρου, Παπα-Νικολάου. Όσο και αν λένε κάποιοι ότι θα βάλει στο 2 τον Τουπάν, ο Μπλατ δεν νομίζω ότι είναι εύκολο στην επίθεση να παίξει στο 2 ο Τουπάν. Άμα καταφέρει να το βάλει στο 2 θα είναι πολύ αθλητικός. Δεν έχει καλή δημιουργία. Αν ο Σπανούλης δεν είναι καλά, έχει παίχτες που υστερούν πάρα πολύ στη δημιουργία στα γκάρ. Όλο θα είναι Σπανούλης και Γκος ουσιαστικά, αλλά ο Σπανούλης είναι και ένα χρόνο γυρεότερος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός υστερεί σε συγκεκριμένους τομείς. Στο 4 έχει Πρίντεζη και από πίσω Αγραβάνη, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ στο 5, Μπόγρι στο 5 και Λίντεϊ στο 5 πάλι. Αν μείνει έτσι, θεωρώ ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει πάρει παίχτη, γιατί δεν πρόκειται να βγει η χρονιά, μηδέν αθλητικότητα υψηλή του. Έχει καλά στοιχεία, ξαναείπα του Παν μου αρέσει πάρα πολύ, ο Στρέλνιξ μου αρέσει πάρα πολύ στις συγκεκριμένα πράγματα που κάνει, αλλά νομίζω ότι είναι χειρότερος μέχρι στιγμής, πολύ χειρότερος από πέρσι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, Ντέρικ Μπράουν υπάρχει περίπτωση, ο Μπράουν έχει συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ, δεν τα πάει καλά με τον Αταμάν, αλλά έχει συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά.
Τάσο, μπορείς να μου πεις εάν υπάρχει έστω ένας πραγματικός Παναθηναϊκός μέσα στην ΠΑΕ και όχι τίποτα Κωνσταντίνου, μαριονέτες. Καλή δύναμη, παιδιά. Μια ζωή Παναθηναϊκός θα είμαστε. Ο φίλος μου το 921. Εντάξει. Δεν είναι όλοι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για την ομάδα. Είναι ελάχιστοι βέβαια. Αλλά δεν είναι όλοι που κοιτάνε μόνο την καρέκλα. Υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι που ενδιαφέρονται για την ομάδα και δεν το συζητάω στο Κοροπή και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτοί εκεί πραγματικά είναι γεννημένοι Παναθηναϊκοί. Είναι Παναθηναϊκοί, είναι ενδιαφέρονται για την ομάδα. Ενώ το τεχνικό team και τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, φυσικά εννοώ και το Δημήτρη Σαραβάκο έτσι. Ένας φίλος εδώ μου ρωτάει, εδώ δεν είμαι φίλο μου για να λέω τι κάνω Sport FM και τι γίνεται στο Sport FM. Έτσι. Εδώ είμαι για να απαντάω στις ερωτήσεις για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι απορρέχεις για το Sport FM μπορεί να τους πάρεις τηλέφωνο να τους ρωτήσεις. Επειδή ρωτάς εδώ αν ο Μαρινάκης, να απαντήσω τουλάχιστον, δεν ξέρω τι άλλη ερώτηση έχει στείλει, εάν ο Μαρινάκης έχει πάρει ποσοστό του Sport FM. Από όσο ξέρω δεν έχει πάρει. Λάθος έκανα που σου απάντησα βέβαια, αλλά σου λέω δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντάω για άλλα μέσα. Είμαι υποχρεωμένος να απαντάω εδώ σε ερωτήσεις που μου κάνετε για τον Παναθηναϊκό, έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, το ότι δεν έχουμε κλασικό σούτερ φέτος, πώς το βλέπεις? Ο Κιθ δεν ξέρουμε αν θα βγει. Καταρχήν, ο Κιθ θα βγει, κατά την άποψή μου. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Λάγκφορντ θα είναι από τους παίχτες που θα γουστάρει πολύ ο κόσμος και ο προπονητής. Και φυσικά είναι ο πιο σταθερός επιθετικός από όσους είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και από τον Mike James που το ταλέντο του είναι τρομερό, ο Λάγκφορντ έχει μεγαλύτερη συνέπεια στην Ευρωλίγκα είναι πιο ολοκληρωμένος σαν παίχτης. Απλά ο Mike James είναι κάτι ξεχωριστό. Στο 1-1 δεν υπάρχει. Ο τύπος είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Αλλά το θέμα είναι ότι με προβληματίζει το γεγονός ότι μόνο η Αρμάνη βγήκε στην αγορά να τον αγοράσει τη στιγμή που και η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα και η Φενέρ ψάχνανε για κοντό και πιστεύω ότι θα. Και πήρανε τελικά. Και η Φενέρ πήρε. Γιατί δεν πήρε το Mike James ο Μπράντοβιτς, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να του δώσει περισσότερα λεφτά? Γιατί είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού το οποίος δεν αρέσει. Ή δεν αρέσει ή δεν μπορεί να κουμπώσει εύκολα με τους υπόλοιπους. Είναι ιδιαίτερο να σ' αρέσει. Τώρα για το σουτέρι συμφωνώ ότι φέτος το ρόστερ μέχρι τώρα σε σουτ υστερεί σε σχέση με το περσινό. Σε άλλα πράγματα υπερέχει, σε αυτό θα συμφωνήσω ότι υστερεί. Θέλουμε, Δημήτρη, να κόψουμε την πράσινη ώρα. Ήρθε, φίλε μου, στην πρώτη εκπομπή που κάναμε. Ήρθε και έδωσε μία συνέντευξη. Σε περίπτωση που γίνει αναβολή του πρωταθλήματος, λέει, και δεν ξεκινήσει καθόλου, οι πιτσιρικάδες μπορούν να ξαναγυρίσουν στις ακαδημίες? Ρωτάει ο φίλος με το 096. Να ξαναγυρίσουν οι πιτσιρικάδες στις ακαδημίες σε περίπτωση που. Που γίνει αναβολή του πρωταθλήματος, με όλα αυτά που γίνονται. Με το... Δεν πρέπει να γίνει αναβολή του πρωταθλήματος. Ναι. Εντάξει, τι εννοεί να γίνει. Αν θα γίνουν το πρωτάθλημα των ακαδημιών. Καταρχάς, αναβολή του πρωταθλήματος, παιδιά, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Ειδικά αν βρουν τηλεοπτική στέγη οι 6 ομάδες ή 7 ομάδες αυτές, θα γίνει κανονικά. Ο Γκίλ δυστυχώς ανανέωσε και εγώ θα τον ήθελα πάρα πολύ, λέει ο Αντώνης. Και εγώ πιστεύω ότι ο Γκίλ ήταν η αποκάλυψη, μία από τις αποκαλύψεις της περσινής Ευρωλίγκας. Η Φενέρ με τους παίχτες του NBA που έχει φέρει είναι φαβορή, συμφωνώ απόλυτα. Και όσο συνεχίζει σε αυτό το μοτίβο, αν πάρει και τον Μπιέλτσα, μετά θα είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό αυτά που στέλνουν κάποιοι φίλοι, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να υπάρξει salary cap και στην Ευρωλίγκα. Ο Λίντεϊ, Δημήτρη, πώς σου φαίνεται? Φίλοι, δεν τον είχα δει ούτε μισή φορά, όπως δεν τον είχαν δει και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Δεν έχει καμία ευρωπαϊκή εμπειρία πλην του Ισραήλ, δεν έχει παίξει σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και ο Γκος έπαιξε στην Παρτιζάν που είχε πέρσι μία νίκη, 9 ήττες. 1-9 στο Eurocup. Δημήτρη και Τάσο, καλησπέρα. Πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε κακοί στο ποδόσφαιρο, αλλά το ότι χθες μετά το 70 μπήκαν παιδιά από τις ακαδημίες αξίζει να είμαστε γύρω από την ομάδα. Φίλο μου Παναγιώτη, το τι θα κάνει ο κάθε ένας φέτος και το αν θα πάει στο γήπεδο ή όχι, εγώ δεν μπορώ ούτε να πω πηγαίνετε, ούτε να πω μην πάτε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όσοι πάνε στο γήπεδο, είτε είναι 5 είτε είναι 10, νομίζω ότι πρέπει να σταθούν δίπλα στην ομάδα, όχι στη διοίκηση, στην ομάδα. Δηλαδή δίπλα στο Δόνι, νέα παιδιά, δίπλα στους παίκτες, στα νέα παιδιά που φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και που θέλουν μέσα από αυτή να αναδειχθούν. Όσοι πάνε στο γήπεδο, στην ομάδα δίπλα πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να πω ότι πρέπει να στηριχθεί η ομάδα, διότι από την άλλη η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια με τα τεράστια λάθη που έχουν γίνει και που έχουν μας ομοδογήσει σε αυτή την κατάντια. Ένας φίλος λέει ότι η Φενέρ είναι χειρότερη από πέρσι. Τι λες, φίλε, πώς είναι χειρότερη από πέρσι η Φενέρ με τον Λόβρεν,
τον Ένις και τώρα τον Μπιέλτσα που ψήνει να πάρει δηλαδή. Πώς μπορεί να είναι χειρότερη από πέρσι? Τι έχασε και τι παίρνει? Από πού είναι χειρότερη, ειλικρινά? Λοιπόν, ξέρουμε τη στάση του Παναθηναϊκού στην πρόταση του Υπουργού, λέει ο Θανάσης. Στην πρόταση του Βασιλιάδη, τη στάση του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι είναι θετικός ο Παναθηναϊκός απόλυτα στην πρόταση αυτή. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι, ανεξάρτητα τι είναι ο Παναθηναϊκός, το θέμα είναι ότι δεν βλέπω οι ομάδες γενικά να δέχονται την πρόταση του Βασιλιάδη για να πάνε από 16 σε 12. Έτσι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σε αυτό το κομμάτι συνένεση. Ο τηλέμαχος στέλνει. Όταν πέρσι πεθαίναμε και ζούσαμε με το τρίποντο, φέτος χωρίς το περσινό τρίποντο, τι θα κάνουμε? Δεν θα ζούμε και θα πεθαίνουμε με το τρίποντο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να ζεις και να πεθαίνεις μόνο από το τρίποντο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 2 λεπτάκια, Τάσο. Μόλις 2. Ναι, πέρασε και σήμερα. Πάμε να δούμε τις τελευταίες ερωτήσεις. Είναι πάρα πολλές τώρα. Εγώ τις περνάω λίγο. Λοιπόν, ο Αστέρας απέσυρε για Κουρμπέλη, το είπαμε. Ο Μπιέλτσα θα πάει Τσεσεκά, λέει ο Αποστόλης. Όπου και αν πάει, φίλε. Μπορεί να μα πει, λέει, του πιο ελπιδοφόρου μικρού που έχουμε. Είπα κάποια ονόματα, φίλε μου. Τώρα από εκεί πέρα είναι και ο Μανουλίδης και ο Κουντουριώτης, παιδιά που μπορούν να βγουν. Είναι θέμα το πώς ο καθένας θα πάρει τις ευκαιρίες αυτές που θα δοθούν φέτος και θα μπορέσουν να αναδειχθεί. Συγγνώμη, Τάσο. Ο Θήμιος ρωτάει αν είμαι ευχαριστημένος με τις κινήσεις του μπάσκετ, αν δυναμώσαμε ή όχι. Λέει, εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για ένα και μοναδικό λόγο. Επειδή ζω την ομάδα από πάρα πολύ κοντά, εδώ και πολλά χρόνια, και ταξιδεύω μαζί, βλέπω, ακούω πράγματα, προσπαθώ να προστατέψω όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου κάποιες φορές και κακώς κάποιες καταστάσεις, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός επιτέλους μετά από χρόνια θα είναι μια ομάδα με συνείδηση, με νοοτροπία και με αυτό που πρέπει να πρεσβεύει σαν σύλλογος. Από πλευράς ταλέντου μπορείς να πεις ότι δεν είναι το ίδιο, γιατί οι Αμερικάνοι είναι πιο ταλαντούχοι, και ο Σίγκλετον και ο Τζέιμς και ο Ρίβερς. Ο Λάγκφορντ το βάζω σε αυτή την κατηγορία, το θεωρώ πολύ μεγάλο παίχτη. Από εκεί και πέρα όμως θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι καμικάζι. Μια ομάδα η οποία θα πονάει τη φανέλα και όταν χάνει θα βάζει το κεφάλι κάτω και θα προσπαθεί το επόμενο μάτς να το κερδίσει και δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε στους τελικούς, όπως είπα και πριν, του πρωταθλήματος, να πέσουν όλοι από πάνω από την ομάδα, να πάνε οι οπαδοί στο γήπεδο, να τους τσιτώσουν με καλό τρόπο, να τους δείξουν τη στήριξή τους, να κινητοποιηθούν οι πάντες για να είναι η ομάδα συγκεντρωμένη. Θεωρώ ότι μια ομάδα σε αυτού του επίπεδου μπορεί να κάνει μια κοιλιά δικαιολογημένη κάποιο καιρό, αλλά οφείλει, όταν πάει στη Βαλένθια, όταν πάει στο Κάουνας, όταν πάει στον Ερυθρό Αστέρα, όπου και να πάει, να είναι συνειδητοποιημένη και να έχει μια νοοτροπία. Όχι, του δεν τρέχει τίποτα όταν χάνουμε. Ο τηλέμαχος λοιπόν εδώ, μάλλον δεν κατάλαβε τι είπα και λέει: μου αρέσει που λέμε ότι ο Κόντε έχει παίξει στον μπάσκετ και όχι σε καλύτερη ομάδα, όταν αυτή που παίρνουμε δεν ήταν καν σε ομάδα Παζιάννα. Δεν είπα εγώ ποτέ έτσι σκέτο αυτό. Μάλλον δεν κατάλαβε τι είπα. Εγώ είπα ότι αν είναι να δώσει τον Κόντε 500 χιλιάρικα στο συμβολίο του και 900 χιλιάρικα ρήτρα στον Μπας Γιάννα, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα οικονομική, στον Παναθηναϊκό θεωρούν ότι είναι καλύτερα να τα δώσει σε έναν παίκτη που έχει παίξει σε καλύτερη ομάδα από ότι ο Κόντε που έχει παίξει στα Παζιάννα, στον Μπας Γιάννα, δηλαδή σε παίκτη από το εξωτερικό. Αυτό είπα. Αν ο Κόντε ήταν ελεύθερος, έτσι, και το συμβόλαιο ήταν 200 χιλιάρικα, δεν το συζητάγαμε καν. Τώρα να δώσει 1 εκατομμύριο στον Μπας για να το πάρει στον επιθετικό του, εντάξει, αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Λοιπόν, Τάσο, πρέπει να κλείσουμε, τα μαζεύουμε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Γεια σας. Εγώ με τον κόσμο θα τα πω μετά από κανένα 15ήμερο, 20ήμερο. Εγώ αύριο δεν θα είμαι. Θα είσαι Δευτέρα. Θα είμαι από Δευτέρα και την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Για την ανταπόκριση. Βλέπουμε εδώ κάθε μέρα, είστε συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο, με το λεωφόρο.gr, πολλοίς κόσμος. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια, Δημήτρη. Και όλους τους ανθρώπους που εδώ καθημερινά παλεύουν για να βγαίνει αυτή η εκπομπή. Θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι, η εκπομπή και του χρόνου. Πρώτο Θεός, ελπίζω να πάμε καλύτερα στο ποδόσφαιρο τα πράγματα, γιατί στον μπάσκετ θεωρώ δεδομένο ότι θα πάμε καλά. Και φυσικά να πάνε καλά και τα τμήματα, τα άλλα τα τεχνικά. Λοιπόν, αύριο με πιο φρέσκα πρόσωπα. Γεια σας. Έγινε, γεια σας.